φίλοι, θα ξεκινήσουμε το δεύτερο βιντεάκι της ημέρας με τα πολλά πολλά έργα που τελούνται αυτή τη στιγμή στην Αγία Σοφιά και κυρίως στο τμήμα το Νότιο και το Ανατολικό. Αυτή τη στιγμή οι τεχνίτες κολλάνε στο μέτωπο των μουσείων στα τέσσερα μάτια λάσπη η οποία καλύπτει το μονότουβλο και στη συνέχεια εκεί θα τοποθετηθεί σε αυτούς τους πόντους, τους κάθετους, τους 10 πόντους πόσο είναι, μάρμαρο. Επαναλαμβάνω, μάρμαρο θα πέσει εκεί. Τα λέω καλά μας τώρα. Έτσι, μπράβο. Όπως βλέπετε, τίθηκε και το κάτω τμήμα του τόξου. Άντε να μετρήσω πόσα καλώδια είναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 είναι 15 καλώδια στο πρώτο μάτι, μέχρι την πρώτη κολόνα. Συνεχίζω, πάω προς τα εκεί για να έχω πέρασμα καλύτερο. Δεν πάτησε λίγα να έρθει εδώ πέρα. Λοιπόν, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 μέχρι το δεύτερη κολόνα. Άσε να περάσουμε εδώ από την κήτη της Βηρητού. Πού να πατήσεις μέσα γάμο τα βάσανα. Σου μπήκα όλος μέσα. Βαλσαμίδης εδώ με τα ασανσέρ. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ή 49 ή 50. Δεν ξέρω. Πάντως, οι κρυφοί φωτισμοί παίζουν από το 49 μέχρι το 50. Καλημερίζω τον άλλο το φίλο μου, τη Σάτια, ο οποίος εδώ που έχει ξεσκαλωθεί η μισή σκαλωσιά, τα μερεμετίζει και τα βάφει. Κάνουμε τα μερεμέτια μας, τώρα μου, το όνομά σου. Σαμπουέλ Ρώση. Ρώτσι. Ναι μωρέ, Ρώτσι. Τα χαλάσουμε τώρα εκεί. Ο Κυριάκος πού είναι. Ο Κυριάκος. Τα αφεντικό. Μέσα, ωραία. Λίγο υπερυψωμένος, παιδιά, με βλέπετε που είμαι, υπερυψωμένος. Κατεβαίνει το πατάρι ο μάστορας, παίρνει και το κουβά για να βάψει εκεί που βγήκανε τα οριζόντια προς τα μέσα, ναι, τα οριζόντια σίδερα της καλωσιάς και αποτραβήχτηκαν και τώρα τα κλείνει με την πογιά. Εδώ είναι τα πέριξ. Ο αύλιος χώρος της παλιάς σκεπαστής θύρα 11 12-13 και το κόλπο που θα δείτε όλοι και θα σας αρέσει πολύ, καθώς θα πούμε χρόνια πολλά στον κύριο Αλέκο. Κύριε Αλέκο, καλή χρονιά, να φυλάτε καλά το γήπεδο, να μπουν μέσα άλλοι. Πολύ ωραία. Μαθαίνετε σιγά σιγά, παιδιά, και ποιοι είναι οι θεματοφύλακες στο γήπεδο εδώ πέρα που κρατάνε τα κλειδιά. Χτες ήταν ο Κώστας, σήμερα είναι ο Αλέκος. Τέσσερι νοματέοι είναι όλοι και όλοι. Και πάμε, παιδιά, εκεί που ακροφαίνεται αυτή που αναμοκλεύει, πώς λέγεται, η μπετονιερίτσα. Αναμοκλεύει τη λάσπη και θα σας δείξω ακριβώς τι γίνεται στο ισόγειο τμήμα των μουσείων που φτιάχνονται τα τελάρα για να τοποθετηθούν στην θύρα των επισήμων, τα τελάρα αυτά, για να μπουν τα καθίσματα, τα VVIP και τα σκέτα VIP. Το όλον 33 χιλιάρικα. Και εδώ είμαστε να διαψευθούμε ή να επιβεβαιωθούμε. Κατεβαίνω και συνεχίζω με μέσα καλούπια. Μπράβο. Πάμε, παιδιά. Όπως βλέπετε, ίσα και παλικαρίσια. Έχουν γεμίσει ήδη δύο τελάρα. Και σε αυτές τις 5 και 5, 10 κυψέλες
γεμίζονται με λάσπη, μαύρη λάσπη, έτσι ώστε να κουμπώσουν ατόφια πάνω στις κερκίδες των επισήμων. Δυστυχώς δεν έχω την κάμερα την ακριβίας, με το κινητάκι ό,τι καταλαβαίνετε. Η αναμόκλευση βλέπετε με την πετονιέρα. Βαμμένη η τύχη μέχρι κάτω κάτω στις κολόνες, και οι κολόνες και η τύχη. Βλέπετε παιδιά, με το φιάρι παίρνει από το Big Bang. Είναι αμοχαλικό. Όχι, χαλίκι δεν έχει, δε. Κάτι παίρνει εκεί πέρα, έχω μοιοπία, δεν το βλέπω. Και το ρίχνει μέσα στην πετονιέρα, αναμοχλεύεται το υλικό και βγαίνει λάσπη. Βλέπετε πολλές τσιμετοσανίδες και κεψουσανίδες. Εκείνα εκεί πέρα τα λευκά, τα αφρολέξ, είναι για τη μόνωση και τη στεγανότητα των ταβανιών. Έτσι μου είπε το Μαστόρι, off the record. Και τώρα τα παλικάρια να συνεχίζουν δυναμικά το έργο των μουσείων του μετόπου. Εδώ είναι ένα Αναστασόπουλος, το έχει παρκάρει εδώ το μηχάνημά του. Κατέβω και εγώ τα σκαλιά. Τα γύρω παρανασφαλίτω παναξαπλωμένα εδώ στην πλατεία Δέλτα Μη. Πρόχειρη κατασκευή με τους τσίγκους από την εταιρεία της υπογειοποίησης. Τσάπα το δουλειά, όπως καταλαβαίνετε. Πάω λίγο πίσω για να δω το μεγαλείο του μετόπου. Τέλεια. Να βγάλω μια φωτογραφία. Πάμε παιδιά, μέτωπο στα ανατολικά. Η ώρα έχει πάει 2 και κάτι ψηλά. 2 και 20 έχω ραντεβού να κάνω το εμβόλιο, την τρίτη δόση, εδώ στη Φιλαδέλφια. Άρα πρέπει να το επιταχύνω λίγο και να επιστρέψω μετά, πρώτα ο Θεός. Οριστική τοποθέτηση λάσπης στα τέσσερα μάτια. Και τώρα βλέπετε τα παλικάρια σιγά σιγά βγαίνουν από τη σκαλοσιά για να συνεχίσουν αλλού τις εργασίες. Κόσμος και Κοσμάκης πάλι πέριξ του γηπέδου, έτσι για μια κλεφτή ματιά να δούνε λίγο το ναό. Το ναό, ναι. Θα πήγουν στις καλωσίες, παιδιά, εδώ θα είναι ένα πανόραμα φανταστικό. Και σήμερα 3 του μήνα δεν βλέπω κίνηση. Α, βλέπω κίνηση! Α, πουλάκια μου, θα σίδα. Πάνω είναι τα παλικάρια, βλέπετε παιδιά, εδώ είναι. Κοιτάξτε παιδιά εδώ πέρα πόσο επικίνδυνο είναι. Αυτοί οι άσχετοι έχουν βάλει τις πρόκες τα πάνω. Απαράδεκτο. Λοιπόν, τους βλέπετε παιδιά, είναι πάνω δεμένοι με την πορτοκαλένια εκεί πέρα εξάρτηση και μαστορεύουν το τελευταίο τμήμα πάνω από το ένθετο. Μαστορεύεται από την εταιρεία και πάνω το ένθετο. Είναι παιδιά η εταιρεία που περνάει το αντικεραυνικό, όπως είπε ο μάστορας, αντικεραυνικό στον τέταρτο πυλώνα, τον νότιο ανατολικό από πλευράς διεκπεραίωσης, έτσι. Πιάστηκε δηλαδή και τελειώνει τελευταίος, τέταρτος.
Κάτσε τώρα γιατί έχει πολύ λασπουριά. Πω πω. Μπορώ να καταλάβω ρε, τόσο ήλιο έχει, γιατί δεν στεγνώνει αυτό το νερό, αυτή η υγρασία η πολύ κάτω. Το ποτίζουνε τον αγωνιστικό χώρο. Μπορώ να καταλάβω. Ερμητική για ακόμα μία μέρα η είσοδος, έξοδος του αγωνιστικού χώρου. Βλέπετε με το λουκέτο. Η πυλώνια όδος. Α, εδώ έχουμε τα μαστόρια. Εδώ με το πράσινο. Α, φτάσανε εδώ πέρα τα μαστόρια ρε. Είναι η εταιρεία των πλακάδων. Είναι η εταιρεία των πλακάδων του Αξιώτη. Όπα, όπα, μέχρι εκεί, Μαρμαρά. Οι Μαρμαράδες. Τι άλλο να έλεγα ρε, ότι είναι καπατρεμένος ή ψάχνει γυναίκα. Α, παιδιά, απρόσκοπτα, λες και είμαι μέσα τώρα. Είμαι όμως στην απ' έξω, βλέπουμε το μαστόρι να μετράει ΣΥΡΙΖΑ με το κάθετο καγγέλι της ΕΝΟΕ της εταιρείας. Η εταιρεία Αξιώτης να περνάει τις μαρμαρόπλακες και στον τομέα των 5-6-7. Στα 2 μέτρα, από εδώ παιδιά, φτάνουμε πυλώνα. Από πυλώνα σε πυλώνα δηλαδή, έχουμε τοποθέτηση μαρμάρου από εταιρεία Αξιώτης. Το θέμα είναι ποιο, θα μπουνε μάρμαρα και στα πέταλα. Εγώ υποθέτω πως όχι. Αφιερωμένο το βίντεο στο φίλο μου το Φώτη τον Κουδιάδη, το σεφ από την Πάτρα, ο οποίος παίρνει τώρα τηλέφωνο, το έχω χαμηλώσει όμως και δεν θα το απαντήσω για να μην χάσω τη ροή της σκέψης. Έρχεται και ο Μάστορας, του οποίου θα του πούμε καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καπετάνιο μου. Καλή χρονιά. Έτσι, μπράβο. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, τελειώνουμε. Ναι. Έτσι, μπράβο. Πήρε εκεί το κοφτάκι. Την Πέμπτη τελειώνουμε, μια χαρά είμαστε. Ωραία, την Πέμπτη το αγώνα μιλάμε, ας το τελειώνεις εσύ την Πέμπτη. Αγώνα δεν έχουν την Πέμπτη. Με ποιον παίζουμε? ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Έφτασε 8 του μήνα την Πέμπτη. Έφτασε, πώς δεν έφτασε. Τρεις είναι σήμερα ρε. Ναι. Για σήμερα έβαλε, για να δεις. Τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά. Έφτασε. Συμφωνείς εσύ. Εδώ, δεν παίζουν την Πέμπτη. Ρε Μάστορα, αυτό που δείχνει το πράσινο τώρα πάνω στα καγγέλια, είναι εκείνο το μηχάνημα? Ναι, το λέιζερ αυτό είναι. Και γιατί το δείχνει εκεί και δεν το δείχνει ευθεία? Παντού δείχνει αυτό. Και πίσω. Παντού. Α, παντού δείχνει, παιδιά. Παντού. Α, για να πιάσει ακριβώς πού θα μπει το μάρμαρο, έτσι. Αυτό παίρνει ύψους. Ναι, δηλαδή μας δείχνει πού ακριβώς θα πέσει η λάσπη. Το ύψος του μαρμάρου, ναι, αλλά και η λάσπη δεν πρέπει να είναι σωστή. Εντάξει, αλλά το λάσπη το βάζει ο μάστορας, δεν το βάζει το λέιζερ. Μάλιστα. Το μάτι του μάστορα το βάζει. Το μάτι του μάστορα, μάλιστα. Το λέιζερ να το βάλει. Θα κόψουμε τώρα ζουράκι. Ναι, ναι. Γιατί θα τα κόβετε εκεί, αλλού. Τσόντα, τσόντα, πάμε για τσόντα. Thank you.
εμένα παιδιά σε αυτό το πλάνο, γιατί πρέπει να είναι ένα από τα πιο δύσκολα μάρμαρα που θα τοποθετηθούν, γιατί έχει πολλά κοψίματα και θέλω να δω τον μάστορα που έχει πάρει τα μέτρα αν το κάνει σωστά. Γι' αυτό εμένα το πλάνο. Μπορεί να γίνομαι λίγο κουραστικός, αλλά εμένα τρώω τη σκόνη του αιώνα, όλη η σκόνη έχετε πάνω μου, αλλά εμένα το πλάνο αυτό. Για να σε αποθεώσω, για να σε αποθεώσω τώρα, το έκανες καλά. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τώρα την τοποθέτηση. Ήταν μια κοπή πολύ δύσκολη. Στο ίδιο μάρμαρο, αλλά σε πολλά διαφορετικά κομμάτια του αυτού μαρμάρου. Βλέπετε παιδιά, καινουργή η πόρτα. Έχει πάνω και τη σακούλα. Δεν παράμε καινούργια. Άντε και εδώ να κάνω το εμβόλιο ρε. 2 και 20 και 2 και... και 9. Πάμε ρε μας τώρα να δούμε. Πάμε. Πάμε γερά. Άλλη μια... φτιαριά λάσπης. Και ακόμα μία δεύτερη και βλέπετε παιδιά το μάρμαρο που κόπηκε το ίδιο μάρμαρο σε διαφορετικά σημεία, έτσι. Διεφέ. Πώς λέγεται αυτό μας τώρα? Διεφέ. Α, ναι, μίλατε και στη μητρική σου γλώσσα. Δεν το πιάσα. Να δούμε τώρα πώς θα κάτσουν τα δόντια. Α, τρώει και λίγη ακόμα. Όπα. Κόλλα, λευκή κόλλα, αγκαλιάζει όλο το μάρμαρο. Κλείνει και το άλλο φύλλο της καγκελόπορτας για να περαστεί η λάσπη και να διαχυθεί σε όλη την επιφάνεια που θα κάτσει το μάρμαρο. Κύριε Διευθυντά! Δεν έκανε ο Διευθυντής. Πάμε. Πάμε να το βάλουμε και να φύγω. Για πάμε γερά. Το κόψες λάθος, Παναθέμα. Το κόψες λάθος. Είναι ραγισμένο, γάμο τα βάσανα. Άλλα εκεί, θα σε περιμένω μετά. Έφυγα για το εμβόλιο, παιδιά. Τι καάε. Πάει ένα μάρμαρο. Κύριε Παπασταμάτη, ένα αλλά... είναι ραγισμένο, εντάξει, τι καάε. Πάμε.